Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και ζεσταίνομαι. Πίνω και τον καφέ μου και έτσι αισθάνομαι λίγο fresh ένα πράγμα μέσα μου, τέλος πάντων, γιατί δεν την παλεύω. Πιάσανε από το My Jesus, αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα για να σου κάνω ένα καλοκαιρινό βίντεο από τις αγορές που έκανα στα σούπερ μάρκετ, γιατί γύρισα και βλέπω προσφορές γενικά. Μ' αρέσει να βλέπω προσφορές και την φτωχή μου παραγγελία από το youpharmacy.gr εδώ στην περιοχή μου. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρα πολλές προσφορές στα αντιλιακά, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, τα αντικονομικά, και γενικά πρέπει να και σε λίγο να το δεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν ενδιαφέρεσαι να πάρεις κάποιο αντιλητικό, μάνε μου και after sun, εδώ είμαστε. Λοιπόν, μέχρι να αρχίσω, έχω να σου ξεκαθαρίσω ότι δεν θα δεις κάτι πάνω από 3 προϊόντα μακιγιάζ σε αυτό το βίντεο, γιατί πολύ απλά δεν είχα την ανάγκη να πάρω κάποιο καινούριο προϊόν. Είχα πάρει, και θα σου πω λίγο και την άποψή μου από αυτά τα 3 που είχα πάρει. Ξέρεις κι εσύ αν θες να τα πάρεις, οπότε για να μην τα πολυλογώ, μέχρι να πέσει το intro, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή και subscribe στο κανάλι, να χτυπάς και την Dolce κουδούνα, να σου έρχονται όλα τα βιντεάκια από την Μπέλα Μέρη και να με ακολουθείς στα social media. Πάμε να αρχίσουμε! Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, αυτή τη φορά δεν με έπιαξε πολύ η καταναλωτική μου μανία, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μου, φιλενάδα, έχω το γεγονός ότι θα πάω κι εγώ διακοπές, οπότε αυτό συνεπάγεται με βενζίνη, συνεπάγεται και με διόδια αλίμονο, 680 χιλιόμετρα δηλαδή, καλή Εγνατία, αλλά πολλά διόδια, φιλενάδα, και εννοείται ότι και πάνω στην καβαλάρα εννοείται ότι θα πάρω και άλλα πράγματα, οπότε πήρα τα βασικά και πάμε να αρχίσω. Θα σου ξεκινήσω που λέτε με τα προϊόντα του μακιάζ για να σου κάνω και ένα review για να ξέρεις πάνω κάτω τι γίνεται. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό από το Aroma Mania είχα πάρει αυτό, το είχα βάλει στο καθημερινό μακιάζ, από ό,τι θυμάμαι, Gritchy. Σαν review έχω να σου πω ότι είναι ένα foundation το οποίο είναι μεσαίας κάλυψης, είναι ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος της κάθε κοπέλας. Εγώ ουσιαστικά δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα πέρα από τους μαύρους κύκλους, οπότε με λίγη ποσότητα αρκούμε, όντως δεν μετακινείται, δεν οξυδώνεται, μένει εκεί. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το συγκεκριμένο, το πήρα ουσιαστικά για κάτι καθημερινό, με κάλυψε πάρα πολύ, οπότε αν θέλεις να δοκιμάσεις και εσύ την εταιρεία Gritchy, σωστό, συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα συνεχίσουμε τώρα με μία παλέτα κρεμώδης contouring. Είναι από Makeup Revolution. Η συγκεκριμένη είναι light και medium. Είναι αυτές οι δύο οι αποχρώσεις. Είναι ιδανικές για να καλύψουν τους μαύρους κύκλους, όχι όμως για να κάνουν τα κοψίματα. Θα ήθελα δηλαδή να έχω και την άλλη την παλέτα, που καμία φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτά τα δύο τα προϊόντα ξέχασα να σου το πω ότι τα είχα πάρει από το Aroma Mania. Μου άρεσε πάρα πολύ, κάνει τη δουλειά του. Είναι απίστευτες οι αποχρώσεις όσον αφορά για την απόχρωση του ματιού σου στο πάνω βλέφαρο, στέκεται μια χαρά, χωρίς πούδρα μπορώ να σου πω, γιατί όταν κάνω εγώ κάποιο έντονο μακιγιάζ δεν βάζω πούδρα, γιατί θέλω να έχει ένταση η σκιά μου. Όμως παρόλα αυτά είναι μια πάρα πολύ καλή παλετίτσα με τα κρεμώδεις, όλα αυτά τα κονσίλερ είναι φανταστικά. Μια πρόσφατη αγορά μου που μπορώ να σου πω ότι με κατέπληξε, πήρα αυτήν εδώ πέρα τη μάσκαρα, η οποία είναι από Catrice, την είχα πάρει από Hondo Center, Catrice All Around Ultra Black Extra Volume Length, δεν είναι η διάβροχη. Με έχει καταπλήξει, ό,τι υπόσχεται και λέει το κάνει, φανταστική και πάρα πολύ οικονομική κορίτσια. Η πιο πρόσφατη αγορά στο θέμα του καλλυντικού είναι αυτή εδώ πέρα από 7 Days. Είναι μια ουσιαστικά βάση λάμψης, συν ένα Illuminating Faithful 01 το σαμπανί. Είναι φανταστική, σου δίνει μια απίστευτη λάμψη πριν το foundation, μπορείς να την βάλεις και αμίξει με το foundation, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για κρεμώδη highlighter, okay. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με αυτό, γενικά σου δίνει αυτή τη φρεσκάδα που θέλεις. Εγώ το πήρα από το 7 Days. Φανταστική. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το καλό είναι ότι τα περισσότερα προϊόντα, όπως παρατηρείς, γιατί σου λέω και την άποψή μου μετά, είναι ότι τα έχω χρησιμοποιήσει. Αυτό η αλήθεια είναι ότι με συμφέρει και εμένα, ώστε να σου λέω την αληθινή μου άποψη. Οπότε αν θέλεις να κάνεις κάποια καλοκαιρινή αγορά και να περιέχει κάποιο από αυτά τα προϊόντα που σου δείχνω, σε συμφέρει και σένα. Λοιπόν, γιατί μ' αρέσει, δηλαδή δεν μ' αρέσει απλά να σου παρουσιάζω ότι και καλά αγόρασα αυτό.
Μ' αρέσει να σου λέω και όλα στην άποψή μου, ώστε να ξέρεις και εσύ τι θα κάνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω για την παραγγελία μου που έκανα από το You Pharmacy. Αυτή τη φορά είπα κι εγώ να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό όσον αφορά το Lactacid. Έρχομαι εδώ πέρα στη γωνία γιατί είναι καλύτερος ο φωτισμός, οπότε να το καταλάβεις. Να φανταστείς, δεν το έχω βγάλει ακόμα από το κουτί, είναι νέο. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικά αναζωογονητικό καθαριστικό ευαίσθητης περιοχής. Είναι αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν διακρίνεις τις φυσαλίδες. Λοιπόν, είναι άμεσο αίσθημα φρεσκάδας. Έχω δοκιμάσει πολλά προϊόντα από Lactacid όσον αφορά την ευαίσθητη περιοχή, με το πράσινο, το φιλαράκι και το πορτοκαλί. Κατευθείαν αισθάνεσαι την αίσθηση φρεσκάδας, μπορώ να σου πω. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να δοκιμάσω και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω δοκιμάσει για να σου πω ακριβώς τι παίζει και τι φάση. Έχει, σου υπόσχεται, λέει, ένα αίσθημα φρεσκάδας και αυτό, όπως τα προηγούμενα. Διαρκεί και έχει ευχάριστη εφαρμογή. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο προϊόν από το φαρμακείο. Είναι αυτό εδώ πέρα, της Fresiderm. Είναι ένα αντιλιακό με χρώμα. Είναι το 3-1. Θα σου το δείξω κιόλας. Λοιπόν, αυτό το έχω δοκιμάσει και θα σου πω ότι ήμουνα λίγο ντεμή. Γιατί είχα δοκιμάσει το άσπρο της Fresiderm, το αντιλιακό με χρώμα. Και μπορώ να σου πω ότι δεν ήμουνα καθόλου ευχαριστημένη. Μου έπεσε βαρύ. Όταν έπεφτε στα μάτια. Άντε γεια, έτσουζε και δεν είχε και την ευχάριστη μυρωδιά. Λοιπόν, αυτό στα μάτια μου είναι κάτι καινούριο, είναι 3-1, μας υπόσχεται υψηλή προστασία, μας δίνει ενυδάτωση, εντατική ενυδάτωση όπως γράφει το κουτί. Λοιπόν, εγώ το δοκίμασα και έχω να σου πω ότι έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πρώτον, από το άρωμά του, τι ευωδιαστό αντιλιακό είναι αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το χρώμα, είχα κάνει και παλιά ένα βίντεο, αντιλιακή με χρώμα ή απλό αντιλιακό. Η αλήθεια είναι ότι από την έρευνα που είχα κάνει, έχω να σου πω ότι γενικά τα αντιλιακά με χρώμα, επειδή ενισχύουν τη χρωματική, καταλαβαίνεις, δεν βάζουν τόσο πολύ υψηλό δείκτη προστασίας. Έτσι έγραφε η έρευνα, αυτά διάβασα, αυτά σου είπα. Τώρα όμως εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να πάρω αυτό να το δοκιμάσω. Και που το δοκίμασα, έχω να σου πω, πέρα από το ευωδιαστό άρωμα, φυσικά και δεν το έβαλα στα μάτια, έξυπνη, λοιπόν, αλλά... Πέρα από αυτό, το χρώμα δεν σε καλύπτει 100%, δεν μιλάμε για ένα foundation κάλυψης, έτσι μιλάμε για αντιλιακό με χρώμα. Με κάλυψε αυτό που ήθελα, είναι όχι πάρα πολύ παχύρευστο, είναι όσο τόσο και το πήρα ουσιαστικά γιατί το πρωί όταν θα κατεβαίνω στην αγορά, στην καβάλα, ρε παιδί μου, να μην μπαίνω τώρα στη διαδικασία να βάλω αντιλιακό, να βάλω foundation από πάνω ή κάποια BB κρέμα, ρε παιδί μου, οπότε είπα... Πάρτο, να το δοκιμάσεις και η αλήθεια είναι ότι εδώ και στην Αθήνα που το έβαλα δύο φορές δεν απογοητεύτηκα καθόλου. Σε πολύ οικονομική τιμή, γιατί σας λέω, είχε πολλές προσφορές στο φαρμακείο, οπότε το τσέπωσα, πήρα και στη μαμά μου. Υπόσχεται ότι κάνει μείωση ρητίδας. Αυτό θα σας το πω χωρίς τώρα να προσβάλλω τη μαμά μου, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις ρε παιδί μου, όταν έχουμε μια όριμη ηλικία. Αυτό. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω πάρα πολλές ρητίδες για να σου εξασφαλίσω και να σου πω ότι ναι, μειώνει τις ρητίδες. Εγώ δύο φορές που το δοκιμάσα, έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και επειδή μιλάμε για αντιλιακά και επειδή σας είπα ότι φέτος το καλοκαίρι ανεβαίνω με πολύ άγριες διαθέσεις στην καβάλα, γιατί θα έχω, η αλήθεια είναι ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχω πολύ ελεύθερο χρόνο να ξεκουράσω το κορμί μου, το μυαλό μου. Οπότε σκέφτηκα, φιλενάδα, να κάνω το εξής. Πήρα το καροτέν, το συγκεκριμένο, το οποίο είναι το Summer Dreams Tannic Oil, λάδι για έντονο μαύρισμα, χωρίς δείκτη προστασίας, με άρωμα καρύδας. Και τι σκέφτηκα τώρα, να λιώσω highlighter μέσα και να είναι και σήμερα. Βασικά τι γίνεται, έψαχνα ρε παιδί μου, έβλεπα λάδια από εδώ, σήμερα από εκεί και λέω κάτσε ρε φίλε, να κάνω και εγώ το δικό μου. Στην αρχή σκέφτηκα να πάρω αμυγδαλέλαιο, να πάρω τζοτζόμπα, να βάλω παχιά λάδια, ώστε όταν με βλέπω ο ήλιος ο ηλιάτορας να κάθεται το λάδι, να μην πάρω κάποιο ξηρό λάδι και απλά να βάλω μέσα highlighter. Οπότε πήγα σε αυτό το καροτέν εγγυημένο χρόνια, θα λιώσω μέσα και το highlighter και θα έχω σήμερα και μετά, αν θέλω να δείχνω το έντονο το μαύρισμά μου του ήλιου του ηλιάτορα, θα πάρω μετά το ξηρό λάδερ το σήμερα και θα βγαίνω στην καβάλα και θα είμαι super. Και επειδή μιλάμε για αντιλιακά, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι είχα πάρει αυτό εδώ πέρα το λαδάκι για την προστασία των μαλλιών. Έχει μέσα ηλίανθο, προστασία και ενυδάτωση. Σας είχα πει ότι δεν μου άρεσε και ότι μου μύριζε κάτι σαν μούχλα. Η αλήθεια είναι ότι είπα, ρε αδερφέ, δεν το ξαναδοκιμάζεις λίγο. Παιδιά, το δοκίμασα και άλλαξα 180 μοίρες, δεν ξέρω. Μου μυρίζει καλά.
δεν ξέρω τι είχε πάθει και έτσι ξέχασα να σου πω ότι από το φαρμακείο το ξαναπήρα πάλι. Τι να πω, δεν μπορείς να πιάσεις γενικά κατάσταση μαζί μου, ειλικρινά. Και αφού τελειώνουμε από τη θάλασσα, εννοείται ότι θέλουμε και after sun. Πέρυσι είχα πάρει αυτό εδώ πέρα από ABVITA, παιδιά. Τι τέλειο που είναι. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η αλήθεια είναι. Είναι ένα τζέλ το οποίο έχει σίκο και αλόι. Στην αρχή λέω, εν τω μεταξύ, η φάση είναι ότι όταν κάνεις ηλεκτρονική παραγγελία, δεν μπορείς ρε παιδί μου, δεν έρχεσαι και σε επαφή να μυρίσεις να κάνεις. Και το πήρα τελείως στοιχεία. Και μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Δεν έχει τελειώσει, οπότε είναι δηλαδή στα μισά. Αλλά θα τελειώσει φέτος. Οπότε από το σούπερ μάρκετ πήρα αυτό εδώ πέρα το Nivea. Το έχω ξαναπάρει 24 ώρες ενυδάτωση. Εγώ η αλήθεια ήταν ότι στη φιλοσοφία μου έλεγα καλά ρε παιδιά. Και after sun και λοσιόν και να τα βούτυρα και να τα λάδια. Ποια είναι η φιλοσοφία και γιατί βγαίνει όλο αυτό. Πάλι το ψάξα και έχω να σου πω ότι το After Sun επαναφέρει το pH του δέρματος από τον ήλιο και γενικά. Οπότε, μετά, καλό θα είναι να βάζουμε ένα After Sun. Πήρα αυτό το After Sun, το οποίο έχει είναι μια καταπραιτική λοσιόν. Παιδιά, γενικά, όπου βλέπω εγώ αλόι, εκεί. Και επειδή το έχω δοκιμάσει, ήθελα να το ξαναπάρω και είχε και προσφορά στο σούπερ μάρκετ, οπότε λέω εδώ είμαστε και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε ουσιαστικά για φέτος είμαι πάρα πολύ καλά καλυμμένη όσον αφορά το After Sun. Πάμε τώρα να σας δείξω τι σαμπουάν πήρα. Πήρα αυτό εδώ πέρα, κάτσε να έρθω εδώ λίγο να το δεις καλύτερα. Είναι από Dove το συγκεκριμένο. Είναι για βαμμένα μαλάκια, Color Care Vibrancy. Σαμπού Step 1. Είναι το Step 1, προφανώς είναι το σαμπουάν γιατί επακολουθείται μετά το conditioner και η μάσκα. Τη μάσκα δεν την πήρα γιατί έχω πάρα πολλές, αλλά θα μπω στη διαδικασία να την πάρω για να σας πω και εγώ και τη γνώμη μου. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι πρώτη φορά έρχομαι και εγώ σε επαφή σαμπουάν με συσκευασία σωληναρίου. Η αλήθεια είναι ότι χωράει παντού και έτσι και έτσι, δεν έχει δηλαδή το όγκο του μπουκαλίου. Ειλικρινά μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, συγκεκριμένα λούστηκα χθες και τα μαλάκια μου είναι πάρα πολύ απαλά. Βέβαια, να σου πω ότι έχω βάλει και μάσκα μαλλιών, αλίμονο. Λοιπόν, δεν έχω λόγια, μυρίζει φανταστικά. Αυτό το συγκεκριμένο το πήρα από το My Market. Δεν ξέρω αν το έχει ο Σκλαβενίτης, γιατί χθες πήγα και στο Σκλαβενίτη, αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ το πήρα από το My Market. Παιδιά, πεθαίνω για τη μυρωδιά. Αχ. Μου βγάζει κάτι σε strawberry, φράουλα ελληνικά, πολύ φρουτένιο. Εννοείται ότι έχει και μάσκα και conditioner. Το επόμενο προϊόν που έχω αγοράσει είναι μία body lotion, είναι από Dove πάλι, πέρυσι είχα πάρει την καρύδα. Πάρα πολύ εύκολη εφαρμογή, γενικά μία πάρα πολύ εύκολη συσκευασία σε μορφή spray το προϊόν. Όμως αυτό εδώ πέρα είναι το αβοκάντο, πάρα πολύ δροσερό. Εν τω μεταξύ άκου λίγο. Λες και σε περνάει ρε παιδί μου αερογράφος. Παιδιά, είναι φανταστικό. Εντάξει, okay. Για το καθημερινή ενυδάτωση. Πιο εύκολη εφαρμογή από μία λοσιόν σε σπρέι μορφή. Μπορεί να μην έχει ξαναγίνει. Μιλάμε, εντάξει. Σου αφήνει μία αίσθηση, απίστευτη αίσθηση φρεσκάδας. Δεν μπορώ να πω ότι μου έρχεται 100% το αβοκάντο, αλλά εντάξει, το αβοκάντο είναι και μια περίεργη φάση, μια περίεργη μυρωδιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι στα 190 ml, μια καινούργια λοσιόν από την DAP και μπορώ να σου πω, είναι τέλειο. Το επόμενο προϊόν που θέλω να σας δείξω, τι φάση, έχουμε το κουτί εδώ, διαφημιστικό διάλειμμα, όχ, αγάπη μου, το καλύτερο διάλειμμα ήταν αυτό. Βγήκε, τώρα το φρέσκαρα το κραγιόν, γι' αυτό. Καλό καλοκαίρι! Και ύστερα από το γλυκό διάλειμμα, προχωράμε στο επόμενο προϊόν που αγόρασα από το My Market. Είναι αυτό εδώ πέρα το Batiste. Είναι ένα σαμπουάν, dry shampoo ουσιαστικά. Flora and Flame Plus, με αυτή την αίσθηση και αυτό το άρωμα. Είχα πάρει το πρώτο, το πράσινο που ήταν το Natural. Και μπορώ να σου πω ότι το Natural το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί αυτό το δοκίμασα, φιλενάδα. Και μπορώ να σου πω ότι αφήνει λευκές στάμπες. Εντάξει, το ξέρω ότι θα το βάλω στον μέσα, αλλά όταν θέλω εδώ πέρα για να μου βγάλει τη λιμπαρότητα, τι κάνω.
δεν ξέρω, ενώ μυρίζει πάρα πάρα πολύ ωραίο, αφήνει τις αυτές τις άσπρες θάμες και λίγο με στεναχωρεί την καρδούλα. Το επόμενο προϊόν θέλω να σου δείξω, Dove, είμαι παιδί της Dove, είναι το αποσμητικό με το αχλάδι. Έχω πάρει τα πάντα, έχω δοκιμάσει τα πάντα από Dove. Αυτή τη φορά θέλω να δοκιμάσω το αχλάδι. Έχω να σου πω, φίλε, να δω ότι χθες το Σκλαβενίτη έβγαλε ένα καινούργιο αποσμητικό Dove που είναι σαν ρόδι, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς αν είναι ρόδι. Πάντως εγώ το κέλυφος το είδα και κάτι μπυρμπυλωτά κοκκινάκια. Καινούργιο αποσμητικό Dove, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το πήρα. Δεν ξέρω. Τελευταία προϊόντα, έχω αφήσει την περιποίηση του προσώπου μου. Αυτή η λοσιόν σας την έδειξα που λέτε σε εκείνο το βίντεο με το καθημερινό. Λοιπόν, είναι μία λοσιόν με ροδόνερο, πάρα πολύ ήπια, την έχω δοκιμάσει, συμφέρει πάρα πολύ, είναι στα 500 ml, στο Σκλαβενίτη, είναι για όλους τους τύπους του δέρματος. Γενικά, ό,τι έχω πάρει, ξέχασα να σας τα πω, είναι για όλους τους τύπους του δέρματος. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, ήπια, μυρίζει ροδόνερο, μυρίζει φρεσκάδα, σου τονώνει την επιδερμίδα μετά, το καθαριστικό προσώπου μετά, το μισελέρ, φανταστική. Και κοιτάξτε εδώ στη συσκευασιάρα, έτσι. Προτελευταίο προϊόν, έχω αυτό εδώ πέρα, το μισελέρ το νερό, από Biotel Express Effect, είναι σε αυτήν τη μορφή, είναι στην συσκευασία spray και αυτό. Γενικά τα spray να τα γουστάρετε, γιατί τα απλικατέρ διευκολύνουν πάρα πολύ από ένα μπουκάλι, κατ' εμέ. Και πιστεύω να σας διευκολύνει και εσάς. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τώρα τι γίνεται. Είναι οι δύο τρόποι εφαρμογής που μπορείς να εφαρμόσεις το μισελέν νεράκι στο πρόσωπό σου. Ή ψεκάζεις τους δίσκους ντε μακιγιάζ, ποτίζεις τον δίσκο ντε μακιγιάζ και το βάζεις στο ματάκι, λιώνει, ξέρεις όλο αυτό και μετά περνάς. Κάνεις ουσιαστικά το ντε μακιγιάζ σου, το έχω δοκιμάσει, αφαιρεί τα πάντα. Όσον αφορά τα διάβροχα προϊόντα, γιατί μπορεί να με ρωτήσετε, δεν ξέρω αν τα αφαιρεί 100%, γιατί πολύ απλά εγώ δεν χρησιμοποιώ αδιάβροχα προϊόντα. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξαναέρθουμε στο μισελέρ το νερό από Bioten. Είναι φανταστικό και είναι πάρα πολύ εύκολη η εφαρμογή πάνω στο πρόσωπό μου. Και πάμε τώρα στα δύο τελευταία προϊόντα. Αυτό το πήρα από το φαρμακείο γιατί το βρήκα σε προσφορά. Είναι το μεγάλο μπουκαλάκι από ApiVita. Αυτό το υπέροχο καθαριστικό είναι top of the top. Δηλαδή, ό,τι και να παίρνω, ξαναγυρνάω, το βρίσκω σε προσφορά, το παίρνω. Είναι ένα απίστευτο προϊόν που κάνει ντε μακιγιάζ και στα μάτια και στο πρόσωπο εννοείται. Δεν τσούζει. Μιλάμε για ελαιόλαδο μέσα, για ελαιολεβάντα. Μιλάμε για πρόπολη, μυρίζει, ευωδιάζει, είναι φανταστικό. Στα 300 ml το συγκεκριμένο, φανταστικά. Και το επόμενο που πήρα, γιατί θέλω να το δοκιμάσω, μου αρέσει γενικά να δοκιμάζω καινούργια προϊόντα, είναι από Garnier με aloe vera. Το συγκεκριμένο είναι vegan. Εν τω μεταξύ και αυτό, αλλά και αυτό είναι για όλους τους τύπους του δέρματος. Τζελ καθαρισμού φυσικής προέλευσης, κανονική και μεικτή επιδερμίδα. Πήρα από το Σκλαβενίτη και αυτά είναι. Αυτές ήταν οι αγορές μου, φιλενάδα. Αν σου άρεσαν, κάνε ένα like. Αλήθεια, σε τι αγόρασες αυτό τον καιρό για τις καλοκαιρινές σου διακοπές? Αν σου άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, κάνε like. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάς και την Dolce κουδούνα για να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Bella Mary. Και μην ξεχνάς να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!